Καλησπέρα κύριε Τερζή, τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς από την όμορφη Κυπαρισία, τη συμπρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Ακριβώς, μείναμε στην περιοχή. Να πούμε λοιπόν αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι η κίνηση σε εσάς καταγράφεται θετική μέχρι τώρα και προγραμματίζετε πάρα πολλές εκδηλώσεις και τον Αύγουστο. Γνωρίζω για ένα... και για καλοκαιρινές εκδηλώσεις μιλάω, όπως για το Beach Party που ετοιμάζεται, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς, η πόλη μας είναι ένας τουριστικός προορισμός που κανείς μπορεί να συνδυάσει το βουνό αλλά και τον αστικό ιστό και ένα μεγάλο μέτωπο παραλίων με άμμο. Μπορεί να δει πολλά σημεία στην περιοχή μας, όπως οι καταράκτες της Νέδα, είτε το δάσος Ελέας που γεννάνε οι χελώνες καρέτα-καρέτα, είτε την κεντρική παραλία της πόλης μας, όπου την Τετάρτη κανονίζουμε ένα μεγάλο πάρτι, ώστε να αναδειχθεί και η πόλη μας. Ελπίζουμε να έρθει κόσμος από όλη την περιοχή, αλλά όχι μόνο για αυτό, να έρθει σαν προορισμό που μπορεί να ψωνίσει, να συνδυάσει τη βόλτα του, αλλά και έντονη νυχτερινή ζωή. Νομίζω κύριε Τερζή ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είναι μια περιοχή που έχει τα πάντα ουσιαστικά, οπότε και είναι και κοντά σε πάρα πολλά σημεία, δηλαδή εύκολα προσεγγίσιμη, ακόμα και για 1-2 μέρες μπορεί κάποιος να έρθει. Τώρα στην αγορά, επειδή και εσείς ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τα πράγματα είναι εξίσου θετικά, δηλαδή όσοι έρχονται οι επισκέπτες θεωρείτε ότι αφήνουν και χρήματα στην περιοχή, δίνουν μια ανάσα στους επιχειρηματίες? Σίγουρα αφήνουν. Είναι μεγάλη ποσότητα που δεχόμαστε στην περιοχή μας, ιδίως από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου που είναι το απόλυτο πικ. Τα καταστήματα έχουν μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν ό,τι θελήσουν από σούπερ μάρκετ που έχουμε άφθονα, εμπορικά καταστήματα, ρούχα, παπούτσια, αναμνηστικά από την περιοχή μας. Έχουμε πληθώρα ξενοδοχείων, πληθώρα δωματίων, ό,τι θελήσει κανείς και μπορεί να καλύψει και να περάσει καλά στις διακοπές του. Τώρα για να μείνουμε λίγο περισσότερο και στις εκδηλώσεις που προγραμματίζετε, θέλετε να μας κάνετε και εσείς αυτό το κάλεσμα στις καλοκαιρινές σας εκδηλώσεις? Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τραγικών συμβάντων άλλαξε πάρα πολύ το πρόγραμμα. Ναι, είχατε περισσότερα. Και αναβλήθηκαν πράγματα. Κάποια θα τα κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να μην τα κάνουμε, όπως είναι στις 1 Αυγούστου στην παραλία Κυπαρισίας και μια εκδοτική βραδιά που θα κάνουμε στις 17 Αυγούστου, η οποία και αυτή έχει αλλάξει. Από εκεί και πέρα συνεχίζετε όσο μπορείτε κι εσείς δυναμικά, όπως είπαμε, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να καλέσουμε τους τηλεθεατές σας στον όμορφο τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.